Είναι βραδιά η Mamba LD, η αυριανή, στο Λαμπάρτ, έτσι. Και πάμε στον έναν από τους δύο φαλιρείς, στο Λίσανδρο Φαλιρέα, για να μας πει τι θα ζήσουμε αύριο βράδυ. Το Φαλιρέας τώρα είναι πραγματικό ή είναι πώς είναι ο Πάριος από την Πάρο? Εσείς είστε παιδες του παλαιού Φαλίρου και λέγεστε έτσι. Καλησπέρα, Σωτήρη. Όχι, είναι πραγματικό. Είναι, το όνομα. Είναι πραγματικό. Είναι Φαλιρέας. Μπορεί να έχει γίνει παλιότερα κάποιο είδους. Αυτό θα σου έλεγα, το έχεις ψάξει, μήπως, ας δεν πούμε. Δεν το γνωρίζω. Για ρώτα εκεί, τι υπάρχει, παππούς υπάρχει στη ζωή? Ναι, ναι, εντάξει, υπάρχουν. Ωραία. Θα το τσεκάρω. Για τσεκάρε το, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν το Mamba LD αύριο και δεν θα μπορούσατε να μην είστε στο Βόλο, αφού έχετε αυτό το κορίτσι, το ταλαντούχο μαζί σας, που είναι βολιώτισσα, έτσι. Φυσικά, εντάξει. Με τη Ρένα έχουμε μάθει και έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ το Βόλο. Εντάξει, ούτως ή άλλως δηλαδή θα τον αγαπούσαμε, αλλά με τη Ρένα μας κάνει ακόμα, είναι ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση. Έχετε έρθει εννοείς και ιδιωτικά, πέρα, γιατί ξέρεις αυτά τα επαγγελματικά, φτάνεις, έχεις πρόβες, πας λίγο να ξεκουραστείς, πας στο μαγαζί την άλλη μέρα. Ισχύει αυτό που λες, αλλά στο Βόλο ειδικά, επειδή ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει ένα καλό τσουκουράδικο και τι σημαίνει μια ωραία βόλτα στην παραλία. Τα έχετε μάθει, οκ. Okay. Ναι, κάνουμε και ξεκλέβουμε και λίγο χρόνο. Το έχουμε μάθει, οπότε ακόμα και όταν ερχόμαστε για δουλειά, τον απολαμβάνουμε. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε αύριο. Να πούμε ότι ανοίγουν στις 9 οι πόρτες. Φαντάζομαι δηλαδή εκεί κατά τις 10 θα ξεκινήσει το ωραίο σας πρόγραμμα, το οποίο τι έχει? Έχει δικά σας, έχετε βάλει κι άλλων τραγούδια. Για πες μας τι έχετε ετοιμάσει για αύριο. Κοίταξε, είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει τώρα, είναι σε πολύ καλό σημείο, γιατί έχουμε κάνει μια περιοδία στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει μια σειρά εμφανίσεων στην Αθήνα. Έχουμε κάνει μερικές εμφανίσεις εκτός Αθηνών τώρα το Φεβρουάριο μέσα στις απόκριες. Οπότε είναι ένα εξάμηνο ζεστό, ας πούμε, το τελευταίο, με πολλές συναυλίες και κάθε ένα από αυτά τα στάδια άφησε και το στίγμα του, ας πούμε, στο πρόγραμμα. Δηλαδή ήταν ένα στάδιο εξέλιξης. Και τώρα είναι σε σημείο πάρα πολύ καλό. Έχει όλα τα κομμάτια που έχει αγαπήσει ο κόσμος. Έχει αρκετά κομμάτια καινούρια που θα αποτελέσουν και υλικό στο επόμενο άλμπουμ μας. Κάποια από αυτά έχουν κυκλοφορήσει ήδη στα single, κάποια τα παρουσιάζουμε προς το παρόν μόνο ζωντανά. Κάποιες νέες, ας πούμε, ξέρεις, όπως λες και εσύ, κομμάτια από άλλους. Είναι τέλος πάντων ένα φρέσκο και πολύ ζωντανό και ιδιαίτερα κεφάτο πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πριν τις γιορτές, εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που ήταν ένα ωραίο πάρτι στο κέντρο της Αθήνας και είχατε πει 3-4, μιλώ για το Man Code, έτσι, στον ένα χρόνο του περιοδικού, που ήταν όλα και όλα 3 ή 4 τραγούδια, ένιωσες ότι ταξίδεψες, ρε παιδί μου, είναι, τα κάνουν όλα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε ποιοι είστε στην σκηνή, πέρα από τη Ρένα την Μόρφη που παίζει εντός έδρας, την ωραία εκεί συνεργάτηδά σας. Είμαστε ο Ρέτσι Φαλιρέας, ο αδερφός μου, DJ και μπάσο. Εγώ παίζω τύμπανα και κρουστά. Ο Λάμπης Κουντουρόγιαννης κιθάρα, Χρήστος Κόντρα στο μπουζούκι, Γιάννης Δίσκος στο σαξόφωνο και το κλαρίνο. Ο πολύτιμός μας ηχολήφτης, χωρίς τον οποίο δεν κάνουμε βήμα. Και όλοι αυτοί, ο MC Γίνκα φυσικά, που τραγουδάει, κάνει ράπ και διασκεδάζει τον κόσμο, τον ανάβει, ας πούμε. Η Ρένα που τους σαγηνεύει, αυτή. Περίφημα, περίφημα. Το παρεάκι σας είναι καταπληκτικό. Με το καλό να ορίσετε. Σας γεια και χαρά. Πάρα πολύ. Γεια σου, Λίσανδρε. Γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βόλο. Ευχαριστούμε.